Στην κατηγορία 3 στο χάρτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να καλεί από νωρίς το πρωί όλες τις υπηρεσίες να θέσουν το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουν σε μέγιστη ετοιμότητα. Εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων, Δήμων και του Δασαρχείου συμμετείχαν σε έκτακτη σύσκεψη που συνεκλήθη στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Εχμές κατά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας άφησε για τη στάση της ο αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Βουλγαράκης. Δεν θα μεταφέρουν ευθύνες μέσω των εντολών σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και πολλά πράγματα, να λύσουν πρώτα τα κεντρικά ζητήματα. Νομίζω ότι εμείς κάναμε το καθήκον μας σήμερα, είμαστε όλοι εδώ, είπαμε πώς θα δράσουμε σε ομιγέννητο φαινόμενα τέτοια. Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς τις ημέρες κατά τις οποίες ο δείκτης επικινδυνότητας θα ανεβαίνει στην κατηγορία 4. Εγώ θα παίρνω εισηγήσεις από τους δημάρχους και από το δασική υπηρεσία, αλλά αποφασίσαμε σήμερα ότι εγώ θα το κλείνω το φαράκι, δεν διακινδυνεύω νέο μάτι στα Χανιά. Κάποιοι θίγονται, πιθανόν που εκμεταλλεύονται το φαράγγι και έχουν κάποια έσοδα, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Σε μέρες υψηλού κινδύνου, ναι, θα πρέπει να περιορίζεται ή να αποκλείεται η επισκεψιμότητα σε χώρους ευαίσθητα οικοσυστήματα, όχι μόνο για την ασφάλεια των οικοσυστημάτων, αλλά για την ασφάλεια των ίδιων των ανθρώπων. Προληπτικές πτήσεις πυρανίχνευσης από την αερολέσχη Χανίων θα ζητήσουν οι τοπικές αρχές, που έθεσαν εκ νέου το αίτημα της στάθμευσης στην 115 πτέρυγα μάχης πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Έριξον. Επιβάλλεται στα Χανιά μαζί με το ΚΑΜΟΒ, το οποίο θα εδρεύει στο Ηράκλειο. Η μόνιμη εγκατάσταση πεζοπόρου τμήματος, και όλοι γνωρίζουμε ότι με την Πότα σβήνεται τη φωτιά, θα πρέπει να υπάρχει στα Χανιά. Αλλά επίσης και μόνιμη εγκατάσταση ενός τμήματος της ΕΜΑΚ, προκειμένου να παρεμβαίνει στις διασώσεις. Με σαφείς εχμές κατά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας παρετήθηκε από τη θέση του Υπευθύνου Πολιτικής Προστασίας Χανίων ο Περιφερειακός Σύμβουλος Τάσος Κουρουπάκης. Μετά λοιπόν από τόσα χρόνια και βλέποντας την κατάσταση πώς είναι, μπας και παραδειγματιστούν ορισμένοι, θα πρέπει να γνωρίζουν το εξής. Τα ποσά τα οποία δινόταν κάποια στιγμή εξακολουθούν δυστυχώς να είναι μηδενικά στις περιφέρειες. Εξακολουθούν να είναι μηδενικά στις περιφερειακές ενότητες. Εξακολουθούν να είναι μηδενικά στους ανθρώπους, να φτάνει σε σημείο να ντρέπεσαι, να φωνάζεις εθελοντές που πάντα τους έχεις δίπλα σου. Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Κρήτη θα βρίσκεται στην κατηγορία 4 με τον κίνδυνο να είναι πολύ υψηλός. Οι νότιες περιοχές στα δυτικά του νησιού και κυρίως του Ρεθύμνου θα είναι εκείνες με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα, γεγονός που θέτει σε συναγερμό τις αρχές. Ταυτόχρονα, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, πράττοντας τα αυτονόητα.